Εντάξει, πάντως σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, ωραία, ναι, είμαστε πολύ πεσμένοι στις δημοσκοπήσεις, αλλά εγώ σας λέω ότι εμείς οι ποταμίσχοι, ο κόσμος που ψηφίζει ποτάμι, δεν είναι από αυτούς τους παραδοσιακούς οπαδούς, των ψηφοφόρους, παύλα ψηφοφόρους. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, αν με ρωτάγατε και δεν ήμουν βουλευτής του ποταμιού και παίρνατε από ένα γκάλωπ τηλέφωνο και μου λέγατε τι θα ψηφίσετε, δεν σας έλεγα ποτάμι, δεν σας έλεγα θα δούμε, δεν ξέρω. Η δική μας η ψηφοφόρη είναι λίγο διαφορετική από τους άλλους, θα έλεγα, σε ένα βαθμό. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον κύριο Ζουράρη, κάνει καλά και χρονοτριβή, αλλά αυτή η καθυστέρηση έχει όλο και μεγαλύτερο κόστος, κύριε Αμυρά, και δεν ξέρω τι λέτε ότι πρέπει να κάνει για να τελειώνουμε αυτή την ταλαιπωρία. Κοιτάξτε, εμείς το λέμε συνέχεια. Εδώ και ένα χρόνο λέμε, κλείστε την αξιολόγηση με και δίκαιο τρόπο. Λοιπόν, πέρσι δεν συζητούσαμε για μείωση των συντάξεων. Δεν ήταν μέρος διαπραγμάτευσης. Όσο αυτή η κυβέρνηση αφήνει τα πράγματα να σαπίζουν, αυτά θα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Λοιπόν, τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά. Το πρώτο και βασικό είναι να κάνουμε ένα άλμα πολιτισμικό στο μυαλό των ανθρώπων που έχουν την εξουσία, να σοβαρευτούν και να αρχίσουν να εργάζονται διαφορετικά. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Γιατί ο κόσμος τα έχει κάνει όλα. Όλα τα έχει κάνει. Έχει κάνει παξιμάδι. Τέλος πάντων, το έχει πει και ο Τζαμτζής εκεί από την Μπέλα αυτό που λέτε. Λοιπόν, ο κόσμος έχει κάνει ό,τι ήταν να κάνει. Τέλειωσε. Και θα σας πω μόνο αυτό. Εμείς στο ποτάμι λέμε ότι μια καλή αρχή θα ήταν εάν αποφασίσει το πολιτικό σύστημα ότι η ιερή αγελάδα αυτής της χώρας δεν είναι το δημόσιο, αλλά ο ιδιωτικός τομέας. Διότι ο ιδιωτικός τομέας παράγει, κάνει καινοτομία, ερευνά, εξάγει, ενώ το δημόσιο απλώς καταναλώνει τα πάνε. Τρώει μέχρι να σκάσει. Ωραία. Ακούστε λίγο τώρα για τον ψηφοφόρο που απέμεινε, γιατί έχουν μείνει πολύ λίγοι εκεί κάτω στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπαίνει το εξή ζήτημα. Από τη μία λέτε, λέει, φωνάζετε όλοι, φωνάζουμε και εμείς εδώ στον Focus. Άντε, κλείστε την αξιολόγηση. Τα ίδια μας λέει και η Νέα Δημοκρατία, μας λέει η αντιπολίτευση. Αλλά όταν τους λέμε, ελάτε να ψηφίσετε, δεν ψηφίζουν αυτοί να κλείσουμε την αξιολόγηση. Τώρα μας δουλεύουν. Αυτά είναι βαραπιστικά επιχειρήματα που λένε. Και όσες φορές τα έχουν πει ενώπιον μου στην Βουλή, παίρνουν τις απαντήσεις που τους αρμόζει. Λοιπόν, εάν δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά, γιατί δεν πιστεύουν, δεν θέλουν, δεν ξέρουν, ας κάτσουν στην άκρη να ανοίξει ο χώρος για εκείνους που πραγματικά πιστεύουν στο ευρωπαϊκό μοντέλο αυτής της χώρας. Όχι, κύριε Αμυρά, είμαι πολύ συγκεκριμένος. Λέω, σας λέει η κυβέρνηση. Οκ, okay, πιέζεται να κλείσουμε την αξιολόγηση. Εμείς θα την κλείσουμε. Ελάτε να ψηφίσετε. Όχι, γιατί να πάμε να ψηφίσουμε. Αυτοί διαπραγματεύτηκαν. Τη δική τους υπογραφή έχει το νέο ημιμνημόνιο που μας θέτουν. Αν τρελαθούμε δηλαδή. Επειδή αυτοί τα κάνουν δηλαδή σαν τα μούτρα τους, θα πρέπει εμείς να έρθουμε να κάνουμε την πουγάδα. Όχι. Μόνοι τους διαπραγματεύτηκαν. Εμείς τους λέγαμε, ελάτε να ανοίξουμε τη διαπραγμάτευση και στις υπόλοιπες δυνάμεις, όχι τις πολιτικές μόνο. Να βρούμε τους ανθρώπους που είναι οι σοβαροί, που ξέρουν να διαχειρίζονται, που ξέρουν να διαπραγματεύονται, που έχουν την απόλυτη έτσι, εικόνα της οικονομίας στο μυαλό τους και στα χαρτιά τους και πάμε με αυτούς να κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, εδώ και ένα μισή χρόνο αυτοί διαπραγματεύονται. Αφού διαπραγματεύτηκαν τώρα, να καθίσουν να ταλουστούν. Αλλά δεν θέλουν να τελειώσουν τη διαπραγμάτευση, να μας το πούνε, να κάνουν στην άκρη και η χώρα έχει τον τρόπο και το πολιτικό σύστημα και η δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός να πάμε στην εναλλακτική. Όχι να υποθέσω, βγαίνει εύκολο το συμπέρασμα, γιατί ξεκίνησε μια συζήτηση ο κύριος Κουρλέτης, ταυτίστηκε με την άποψη ο κύριος Φάμελος, δεν ήταν μακριά και ο κύριος Λεβέντης, άκουσα μια δήλωσή του, ότι ενδεχομένως θα πρέπει να προκύψει πλειοψηφία 3/5 από τη Βουλή, δηλαδή 180 πλάς εδρών να υπερψηφιστούν τα μέτρα αυτά. Είναι μια άποψη. Αυτά είναι, κοιτάξτε, είναι θολούρα στο νερό. Απλά τα κάνουν, πετάνε τα πυροτεχνήματα αυτά για να διευρύνουν λίγο την κουβέντα σε άλλα θέματα. Είναι απλά τα πράγματα. Θα πάει το φορολόγητο στις 5.900 ευρώ. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω τέτοιο πράγμα. Θα χάσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι έναν μισθό το χρόνο, γιατί θα αυξηθεί η φορολογία τους. Είναι τόσο απλό. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το ψηφίζω. Σας λέει ότι θα φέρει αντίμετρα. Καθρεφτάκια. Ποια είναι τα αντίμετρα, γιατί δεν μας τα παρουσιάζουν. Εχθές ο κύριος με διαρροές βασικά, ο κύριος Τσακαλώτος, η κυρία Αχτσιόλου, κάνοντας πολιτικό μασάζ, αναφέρθηκαν σε κάποια. Είναι λίγο μίζερα αυτά που ακούμε, κάτι επιδόματα, κάτι κουπόνια, κάτι τέτοια είναι. Είπανε για συσίδια σε σχολεία, αυτό είπανε. Αυτό είναι αντίμετρο, θα μας τρελάνουνε. Δηλαδή θα πάρουν μία σύνταξη από τον συνταξιούχο το χρόνο, θα πάρουν τη μία σύνταξη εκεί που θα του δίνανε 13η, του παίρνουν και τη 12η και μετά θα του πούνε τι, να πηγαίνει να τρώει συσίτια στα σχολεία, να τρελαθούμε. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, απλά είμαστε ενώπιον μιας σοβαρής κυβέρνησης. Τόσο απλά. Άρα καμία απολύτως διάθεση συνεργασίας, αν και άκουσα τον κύριο Θεοδωράκη. Δεν μιλάμε για συνεργασία, για συνενοχή. Αυτοί ψάχνουν συνένοχους τώρα. Ψάχνουν το κορόιδο της γωνίας. Λοιπόν,
μόνοι τους, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, τα κάνανε όπως τα κάνανε. Αν δεν μπορούν να τα φλέξουν, να κάνουν στην άκρη και να έρθουν οι άλλοι, οι πιο πρότιμοι, όποιοι και να είναι αυτοί, οι πιο συγκροτημένοι στο μυαλό, να κάνουν να δώσουν τις απαντήσεις που πρέπει. Να υποθέσω ότι ακόμη και αν αυτό είναι κάτι που οδηγήσει σε εξελίξεις, θα λέγατε ναι. Δηλαδή μπορεί και στο ΣΥΡΙΖΑ τελικώς να μην είναι εφικτό να τα περάσει αυτά τα μέτρα. Μην το λέτε αυτό, μην το λέτε αυτό. Κύριε Βενιέρη, επειδή τους ζω, τους βλέπω, τους ζω καθημερινά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Όλα θα τα ψηφίσουν και θα έχουν και ένα χαμόγελο γραφιστό στο πρόσωπο. Και γιατί όλος αυτός ο τόρος τότε αφού θα τα ψηφίσουν όλα? Γιατί ο τόρος γίνεται για να δείξουν ότι τάχατε στην αντιστασιακή. Δεν το ξαναζήσαμε αυτό το 2015. Δεν το ζούμε και μετά τις εκλογές του 2015. Ο Τσίπρας είχε πει ότι η αξιολόγηση θα έχει κλείσει πριν από ένα χρόνο και έλεγε μάλλον ότι η δεύτερη αξιολόγηση είναι πιο εύκολη από την πρώτη. Λοιπόν, απεδείχθηκε ότι οι άνθρωποι είναι εντελώς ανίκανοι. Όλα αυτά που κάνουν τάχατε τη σκληρή διαπραγμάτευση και όλες αυτές τις μπούρδες, ας πούμε, που τις, συγγνώμη για την έκφρασή μου, τις ακούω βερεσέ. Η διαπραγμάτευση είναι το αποτέλεσμά της. Λοιπόν, όλα αυτό το κάνουν για να φαίνονται αντιστασιακοί τάχατε και δεν ξέρω εγώ τι. Και την ίδια στιγμή βουλιάζει η οικονομία. Την ίδια στιγμή η φορολόγηση αυξάνεται στις επιχειρήσεις, στους ιδιώτες. Και ακούτε, θέλουν να μονιμοποιήσουν τώρα τους συμβασιούχους των Δήμων. Mm. Δεν κατάλαβα. Όποιος εργάζεται στο Δήμο πρώτον με μια συγκεκριμένη σύμβαση χρόνου που του λέει για 6 μήνες σε θέλω, από πού και ως πού θεμελιώνει δικαίωμα να γίνει μόνιμος δημόσιος υπάλληλος? Και επιπλέον, πώς μπήκε στο Δήμο, μέσω του ΑΣΕΠ μπήκε? Δεν ξέρουμε τώρα ο κάθε δήμαρχος πώς και τι βάζει όπως θέλει, όποιον θέλει. Είναι εξαιρετικά, κύριε Μυρά, αγαπητέ Γιώργο Μυρά, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον τόπο μας. Μπορεί να τραβάμε τα πάνδυνα εδώ και χρόνια, αλλά ειλικρινά σας μιλώ, επειδή 30 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, είναι εξαιρετικά σημαντικό που βγαίνει βουλευτής εν ενεργεία και λέει αυτό που μόλις είπατε. Σιγά, το αυτονόητα. Δεν το συζητώ, αλλά πολιτικός. Ή πολιτικός φορέας ή πολιτικό πρόσωπο δεν τολμούσε να πει κάτι τέτοιο, γιατί πάντα θέλαν όλοι να είναι αρεστοί. Ποιος θα τολμούσε να πει ότι κοίταξε να δεις, ρε φίλε, μπήκες από το παράθυρο για 8 μήνες. Να πας σπίτι σου, να μπει κάποιος άλλος. Δεν το λένε. Ενδεχομένως επειδή τα λέτε, γι' αυτό και ενώ συμφωνούμε οι περισσότεροι με αυτά, έχουμε ένα θέμα μετά εκεί να πάμε στην κάλπη. Δεν μιλώ για εμένα, μιλώ για τον κόσμο. Στη δημοσκόπηση έχουμε, στην κάλπη δεν θα έχουμε. Εξάλλου θα έχουμε εξελίξει μέχρι τότε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι εννοείτε? Θα έχουμε διάφορα πολιτικά θέματα, νέες συνεργασίες, αλλαγές. Εννοείται στον χώρο, εννοείται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτό εννοείται. Εγώ δεν είμαι κεντροαριστερός, αγαπητέ κύριε Βενιέρη. Επομένως, όταν ακούγεται κεντροαριστερά, γενικώς δεν πολύ ασχολούμαι. Λοιπόν, κοιτάξτε, κεντροαριστερά στην Ελλάδα είναι κάτι σαν τη φύση. Δηλαδή, λες, πάω στη φύση. Τώρα, βάρκα, λίμνη θα είναι, ποτάμι θα είναι, δέντρο θα είναι, θάλασσα είναι όλα. Λες κεντροαριστερά και τα έχει όλα. Επειδή υπάρχει μια ζύμωση εκεί, γι' αυτό λέω, αν εννοείται. Ναι, εντάξει, αλλά όπως βλέπετε, αυτή η ζύμωση γίνεται επί 2 χρόνια τώρα και ψωμί δεν βγαίνει. Ναι. Λοιπόν, δεν φουσκώνει το αλεύρι. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει ένα ριζοσπαστικό κέντρο. Ένα κέντρο που δεν θα φοβάται να λέει αυτά που σας είπα και εγώ μόλις τώρα. Κάνει συμβασιούχος του Δήμου, δεν πρέπει να γίνει μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Εδώ λίγη ώρα πριν πρέπει να σας πω, αγαπητέ μου κύριε Αμυρά, τσακωνόμουν με τον Γαλομύρη, τον Γρηγόρη της ΑΔΕΔΗ, παλιά της ΟΛΜΕ, για το θέμα της αξιολόγησης. Δηλαδή η άποψη εκεί είναι ότι δεν έχει δικαίωμα κανείς να μας αξιολογήσει, γιατί δεν υπάρχει αντικειμενικός μηχανισμός αξιολόγησης. Και μιλούσαμε 20 λεπτά και ο κόσμος είχε πάρει φωτιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Αλλά αυτός έχει να δει. Δεν κατάλαβα γιατί να αξιολογηθεί ο δημόσιος υπάλληλος. Δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί να αξιολογηθεί. Σε παρακαλώ κύριε, είσαι εσύ που τα λες, είσαι φασίστας, αυτό σου λένε. Ναι. Μπορούμε λοιπόν έτσι, γι' αυτό σας είπα από την αρχή, θέλει ένα πολιτισμικό άλμα να κάνει αυτή η κοινωνία και να πει η Ελλάδα είναι ο ιδιώτης, αυτός που πασχίζει, που δίνει μαροκάματο σε άλλους ανθρώπους. Πού. Εμείς εδώ ακόμα δεν το έχουμε, δεν έχουμε τρυφήσει ακόμα σε αυτό το θέμα.